Δεν έχω το χρόνο, κύριε Υπουργέ, να τοποθετηθώ για τη βροχή των τροπολογιών που φέρατε μέχρι και χθες το βράδυ. Ωστόσο, πραγματικά, τουλάχιστον η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας είναι πρόκληση. Θα τοποθετηθεί αναλυτικά σε αυτή ο Χρήστος ο Κατσότης στη συνέχεια. Να επιχειρείτε με τον ισχυρισμό δίθεν της ταχείας απονομής των συντάξεων να κάνετε ακόμα ένα βήμα στην ιδιωτικοποίηση και της απονομής τους, δηλαδή στη σταδιακή απόσυρση του κράτους από την ευθύνη απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση. Και βέβαια, μην επιχειρήσετε, αν πραγματικά θέλετε να προχωρήσετε σε ταχεία απονομή, να προσλάβετε προσωπικό που λείπει από αυτές τις υπηρεσίες και μην επιχειρήσετε να παραμυθιάσετε δίθεν τους δικηγόρους, τους νέους και αυταπασχολούμενους, ότι θα μπορέσουν να εργαστούν πάνω σε αυτό, όταν είναι δεδομένο ότι τη μερίδα του λέοντος θα την πάρουν οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες που θα κάνουν χρυσές business με τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Κύριε Υπουργέ, η ψήφιση των κωδίκων του κώδικα δικαστικών υπαλλήλων που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί από την κυβέρνηση, λίγο πολύ βέβαια και από τα υπόλοιπα κόμματα που συνενούν σε αυτόν, όσο επιβεβλημένος και κατά κάποιο τρόπο ουδέτερος εξυγχρονισμός για τα ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων. Όμως μπορεί τέτοιου είδους αλλαγές να έχουν ουδέτερο χαρακτήρα? Έχουν συνολικά οι αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της δικαιοσύνης ουδέτερο χαρακτήρα? Ούτε έχουν, ούτε θα μπορούσαν βέβαια να έχουν. Κατά τις συνεδριάσεις που προηγήθηκαν στην Επιτροπή, ο κύριος Υπουργός φάνηκε να δυσκολεύεται ή να μην θέλει να κατανοήσει την κριτική που ασκεί το ΚΚΕ σε μια σειρά αλλαγές που επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια δικαιοσύνη πιο φιλική στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και κατ' επέκταση εχθρική και πιο δύσκολα προσβάσιμη στα λαϊκά στρώματα. Όμως τι αλήθεια σημαίνει όταν επαναλαμβάνεται ότι η δικαιοσύνη διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας? Δεν έχει η οικονομική ανάπτυξη συγκεκριμένο ταξικό πρόσημο? Είναι τελικά η καπιταλιστική ανάπτυξη για όλους? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν αποτείει θεωρητικές γνώσεις σε ζητήματα πολιτικής οικονομίας. Προκύπτει αβίαστα από την πραγματικότητα που βίωσαν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, που πάνω στους δικούς τους τσακισμένους μισθούς, στη ζωή λάστικο, στις διαλυμένες εργασιακές τους σχέσεις, στις μνημονιακές απαγορεύσεις των μόνιμων προσλήψεων που τόσες μέρες αναμασάτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνοντας δήθεν την αιτία της τραγικής υποστελέχωσης των δικαστηρίων, πάνω σε αυτά χτίστηκαν οι πολλαπλές ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, η διάσωση και ο πολλαπλασιασμός των μεγάλων επιχειρηματικών κερδών, όπως ετοιμάζεται να γίνει και τώρα. Γι' αυτό φέρνετε τη βροχή τις αντεργατικές ανατροπές. Σε αυτές τις ανάγκες δεν μπορεί να μην ευθυγραμμιστεί η δικαιοσύνη. Και αυτό βέβαια δεν το έχετε κρυφό. Το καταγράψατε γλαφυρά στην έκθεση Πισαρίδη και το υλοποιείτε κατά γράμμα. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει όταν παραδέχεστε ότι όποιες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης είναι κομβική σημασία στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης? Και μάλιστα, είναι τέτοια η σπουδή σας που ο κύριος Υπουργός δικαιολόγησε τον απαράδεκτο αποκλεισμό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων από την τουλάχιστον αυτονόητη συμμετοχή του κατά την ομοπαρασκευαστική διαδικασία του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών στην ανάγκη επίσπευσης των μεταρρυθμίσεων ώστε να μην χαθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μετά δίθεν αθώα απορείτε, μα καλά που βρίσκεται τη σύνδεση στους δικαστικούς κώδικες με την ανάγκη προώθησης των επιχειρηματικών συμφερόντων. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτή η κοινική παραδοχή και στην έκθεση Πισαρίδη ότι η δικαιοσύνη πρέπει να μετατραπεί από παράγοντα αβεβαιότητας σε παράγοντα εμπιστοσύνης των επενδυτών? Μα τίποτα λιγότερο από αυτό που σπεύσατε να υλοποιήσετε. Ποια ήταν αλήθεια η πρώτη αλλαγή στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης που κρατάει τη σημαία, αν θέλετε, των μεταρρυθμίσεων, δίνει το στίγμα και με συγχωρείτε, αλλά βγάζει μάτι? Τα ταχύρυθμα επενδυτικά τμήματα, διαδικασίες πολυτελείς με εξειδικευμένους δικαστές για να μην βρεθεί ούτε πετραδάκι στο δρόμο των επενδυτών της πράσινης ενέργειας, των ψηφιακών κολοσσών και άλλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση Πισαρίδη μπαίνει ως στόχος για επέκταση των ειδικών τμήματων και σε άλλα ζητήματα σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως ο ανταγωνισμός, η πτώχευση, η εταιρική διακυβέρνηση, θέτοντας μάλιστα και ζήτημα να προσανατολίζεται η εκπαίδευση ακόμα των δικαστών στα θέματα αυτά με σχετικά μαθήματα στην σχολή. Να ποιος θέτει τις προτεραιότητες?
Αν αλήθεια κόπτεστε το ίδιο για την ταχύτητα και την ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης για όλους, γιατί δεν κάνετε το ίδιο για τις λαϊκές υποθέσεις? Γιατί δεν διορίσατε εξειδικευμένους δικαστές για να κάνετε οικογενειακά δικαστήρια, πλαισιωμένα από τους ανάλογους ειδικούς επιστήμονες που 20 χρόνια τώρα έχουν προβλεφθεί με νόμο, αλλά μένουν στα χαρτιά? Για τους εργαζόμενους που κάνουν χρόνια ολόκληρα για να πάρουν δεδουλευμένους μισθούς, για να πάρουν τις συντάξεις τους, γιατί δεν κάνετε πολυτελή τμήματα με εξειδικευμένους δικαστές και πλήρη στελέχωση να δικάζονται μια ώρα αρχίτερα υποθέσεις τους? Και όχι μόνο αυτό δεν κάνετε, αλλά όταν καταφέρουν και ξεπεράσουν τους κοπέλους που έχετε όλοι σας νομοθετήσει και απεργήσουν ή κινητοποιηθούν, τότε στο άψε σβήσε συνεδριάζουν τα δικαστήρια για να βγάλουν την απεργία παράνομη και καταχρηστική. Και έχετε βέβαια το θράσος και μιλάτε για δικαιοσύνη για όλους, όταν στην Αθήνα, την περίοδο που πάγωσαν όλες οι διαδικασίες στα δικαστήρια, μέσα στις τρεις μοναδικές εξαιρέσεις ήταν και οι αγωγές ενάντια στις απεργίες. Να λοιπόν ποια είναι η συνεισφορά σας στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Κάνετε όμως κι άλλη συνεισφορά με την καθιέρωση της ιδιωτικής διαμεσολάβησης, που ευνοεί ξεκάθαρα το ισχυρό μέρος σε κάθε διαφορά, τους κατεξοχήν οικονομικά ισχυρότερους, την εργοδοσία, επιχειρηματικούς ομίλους, τις τράπεζες. Αυτός ο χαρακτήρας της δικαιοσύνης υπαγόρευε τις αλλαγές και στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Μια ακόμα συλλογική εργασία διαδοχικών κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, που σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αλλαγές στο πτωχευτικό κώδικα, διαμόρφωσε το έδαφος για μαζικές κατασχέσεις και πληστηριασμούς σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τις πλέον πρόσφατες ρυθμίσεις για την ουσιαστική επανέναρξη των πληστηριασμών από τον Ιούνιο και την έλλειψη προστασίας της πρώτης κατοικίας. Επομένως, οι προτεραιότητες που θέτεται για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι αυτές που αποκαλύπτουν και το ποιος είναι ο χαρακτήρας που αυτή θέλετε να έχει. Σε αυτό, επομένως, το πλαίσιο εντάσσεται και ο νέος κώδικας δικαστικών υπαλλήλων. Θέτεται λοιπόν διακηρυκτικά ως σκοπό του κώδικα, στο πρώτο μάλιστα άρθρο του νομοσχεδίου, την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων. Όμως μπορεί τελικά να υπάρξει έστω και καταρχήν συζήτηση για αναβάθμιση όταν δεν αντιμετωπίζονται οι χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις σε όλη τη χώρα? Τη στιγμή που υπάρχουν δικαστικές υπηρεσίες που λειτουργούν με λιγότερο από 50% των προβλεπόμενων υπαλλήλων? Όταν παραμένουν τα εκρηκτικά κτηριακά προβλήματα και οι τόσες ελλείψεις υλικοτεχνικών υποδομών στα δικαστήρια? Για παράδειγμα, μπορείτε να μιλάτε για αναβάθμιση των υπηρεσιών όταν το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά στεγάζεται σε κτίριο που έχει κριθεί ακατάλληλο από το 2018 και στο πρωτοδικείο του, στον Πειραιά, όχι σε κάποιο απομακρυσμένο επαρχιακό Ειρηνοδικείο, οι εργαζόμενοι δουλεύουν ακόμα σε κτίριο με αμίαντο? Ποια είναι η αλήθεια η αξιοπρεπής, ορθολογική και δημιουργική εργασία στην οποία αναφέρεται ο κώδικας? Πώς συμβαδίζουν αυτά με την επιταγή για την εξασφάλιση συνθήκων υγιεινής και ασφάλειας, όταν για παράδειγμα οι γιατροί υπηρεσίες που έχουν προβλεφθεί ήδη από το νόμο του 2015 για τα δικαστήρια δεν έχουν προσληφθεί από καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα? Για να μην μιλήσουμε βέβαια για τα μέτρα προστασίας των δικαστηρίων εν μέσω πανδημίας, που ανοίγουν για ακόμα μια φορά χωρίς καν να έχουν προηγηθεί απαραίτητοι εμβολιασμοί των δικαστών και των υπαλλήλων. Αν λοιπόν ενδιαφερόσασταν πράγματι για την αναβάθμιση, θα αυξάνατε τις αμοιβές των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίες κατακρεμνίστηκαν με τις μνημονιακές περικοπές. Θα φροντίζατε να αμείβετε η υπεροριακή τους εργασία, να αυξηθούν τα οδηπορικά των επιμελητών, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα. Και ενώ λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα παραμένουν άλυτα και χρονίζουν, αναβαθμίζονται μόνο οι διαδικασίες αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων. Τιμένη μάλιστα με το μανδύα του ιδιαίτερου θεσμικού ρόλου του δικαστικού υπαλλήλου ως αρρωγού της δικαιοσύνης. Υπό αυτό το μανδύα καταβάλλεται ειδική προσπάθεια προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρως στις αστικές στοχεύσεις για τη δικαιοσύνη. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτό το χαρακτήρα έχει αξιολόγηση σε μια σειρά κλάδους του δημοσίου. Δεν έχει βέβαια καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων,
ώστε οι ίδιοι και οι δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων κοινωνικών υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώματα. Γίνεται με άλλα κριτήρια. Γίνεται με κριτήρια τέτοια που καλλιεργούν τον ανταγωνισμό, μετατρέπεται τελικά η αξιολόγηση σε εργαλείο πειθαναγκασμού και εντατικοποίηση της εργασίας, ιδίως όταν γίνεται σε συνθήκες τραγικών ελλείψεων και υποστελέχωσης. Αλήθεια, σε υπηρεσίες με 40 και 50% κενές θέσεις, πώς θα μετράτε την ποιοτική και ποσοτική εργασιακή απόδοση των υπαλλήλων? Όταν ένας υπάλληλος δουλεύει για 2 ή για 3 ή κρατάει μόνος του την υπηρεσία ολόκληρη, όπως γίνεται στο ειρηνοδικείο της Λίμνου, η ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων, τι άλλο θα σημαίνει από το να γίνει λάστιχο για να μπορέσει στοιχειωδώς να ανταπεξέλθει στις ανάγκες? Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι γενικά η αξιολόγηση των δικαστικών υπαλλήλων, όπως και γενικά βέβαια των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και με ποια κριτήρια, με ποιο περιεχόμενο και για ποιο σκοπό αυτή γίνεται. Αντίστοιχα βέβαια και το ζήτημα δεν είναι γενικά η επιμόρφωση των εργαζομένων προκειμένου να παρακολουθούν τα νέα δεδομένα, αλλά ότι όταν το προβληματικό είναι ότι αυτή αποκτά το χαρακτήρα της διαβίου μετεκπαίδευσης με μεγάλη μοριοδότηση, ενισχύοντας τελικά τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργαζομένους και εισάγοντας ανεπίτρεπτες διαφοροποιήσεις που θα σχετιστούν και με τη μισθολογική τους θέση σε μια πορεία. Μάλιστα, τα σεμινάρια αυτά, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τη σχετική αλλαγή που υποσχεθήκατε, κύριε Υπουργέ, μοριοδοτούνται ακόμα και από τα πτυχία, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους των εργαζομένων. Αντί λοιπόν να λύσετε τις αιτίες που δημιουργούν τις καθυστερήσεις, την υπαρκτή πολλές φορές υποβάθμιση των υπηρεσιών, αυξάνετε τα εμπόδια για να μπορεί τελικά να κριθεί ένας υπάλληλος άριστος για προσφορά έργου, από το οποίο λέτε προέκυψε σημαντικό όφελος στην υπηρεσία. Από τη σκοπιά σας βέβαια, μια τέτοια επιλογή είναι απόλυτα δικαιολογημένη, γιατί είναι επιβεβλημένη η πειθάρχηση των δικαστικών υπαλλήλων σε αυτούς τους στόχους που θέτει το αστικό κράτος. Από αυτή λοιπόν την άποψη διαφωνούμε και με την αυστηροποίηση του πλαισίου των πειθαρχικών ποινών, όταν ιδίως η πρόσφατη πείρα από το πώς τα πειθαρχικά συμβούλια χρησιμοποιήθηκαν κατ' επανάληψη για να τρομοκρατήσουν και να φημώσουν τους κατά τα άλλα ήρωες γιατρούς, όταν αναδείκνυαν με τις κινητοποίησεις τους τις δραματικές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, γεννά έναν ευρύτερο προβληματισμό για το πώς τέτοια αυστηρά πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε λοιπόν άδικο να θεωρούμε επικίνδυνες αντίστοιχες ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κώδικα, όπως το άρθρο 94, που προβλέπουν ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να εκδηλώνουν ή να διαδίδουν τις πολιτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητά τους? Δηλαδή, οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν κριτική στην αντιλαϊκή πολιτική? Δεν έχουν δικαίωμα να συζητούν για τα αιτήματα μιας απεργίας τους που προφανώς και έχουν πολιτικό χαρακτήρα? Και μάλιστα, αυτή η ρύθμιση εντάσσεται υποκριτικά στο άρθρο περί του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης. Ακόμα βέβαια πιο αποκαλυπτική για τις επιδιώξεις σας είναι η δημιουργία των 2 νέων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων, που στην πράξη διαμορφώνει μια ξεχωριστή, ενδιάμεσα μπορούσε να πει κανείς, κατηγορία μεταξύ δικαστών και υπαλλήλων, ως μια ελίτ ανάμεσα στους υπαλλήλους με ειδικό καθεστώς και μισθολογική εξέλιξη. Και μάλιστα με καθήκοντα που δεν προσδιορίζονται ενιαία και με σαφήνεια, όπως σωστά άσκεται κριτική στα συγκεκριμένα άρθρα, αλλά μέσω των εκάστοτε κανονισμών των δικαστηρίων. Σε αυτούς τους κλάδους, μάλιστα, εισάγεται και μια σειρά αντιδραστικές ρυθμίσεις, όπως η δυνατότητα που δίνεται στον δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό που προείσταται των υπαλλήλων να επιβάλλει την εργασία τους κατοίκων ή σε διαφορετικό από το προβλεπόμενο ωράριο. Ρυθμίσεις που έρχονται να πατήσουν σε μια γενικότερη κατεύθυνση που υπάρχει για επέκταση του ωραρίου. Όπως βέβαια και οι περιορισμοί στη συμμετοχή του στην πολιτική ζωή, αλλά και οι προβλέψεις για αξιολόγηση του υπαλλήλου με βάση το ήθος του, μας γεννά τουλάχιστον προβληματισμό για το πώς τέτοιες διατάξεις μπορεί να αξιοποιηθούν. Και εδώ βέβαια είναι αποκαλυπτικές οι προτεραιότητες που θέτετε με τη δημιουργία των 2 αυτών κλάδων, που βρίσκονται πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες τόσο των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης, όσο και συνολικότερα. Και βέβαια, αν για τον κλάδο δικαστικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων οι ίδιες οι δικαστικές ενώσεις τον έχουν κρίνει τουλάχιστον περιττό,
αφού τα ζητήματα επικοινωνίας τους με τον τύπο και τους διάφορους φορείς τα χειρίζονται οι ίδιες κατά την κρίση τους, πόσο μάλλον δεν μπορώ να φανταστώ ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δικαιοσύνη θα χτιστεί με αναρτήσεις και like των δικαστικών αποφάσεων στα social media. Ωστόσο, ο χαρακτήρας του κλάδου τεκμηρίωσης και επικουρίας δικαστικού έργου, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, δίκαια συγκεντρώνει εντονότερο προβληματισμό, ιδίως από τη σκοπιά της ευθυγράμμισης των δικαστικών αποφάσεων που επιχειρείται μέσω της ενοποίησης της νομολογίας των ανώτατων δικαστηρίων και με αυτή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνολικά με το ενωσιακό δίκαιο. Και το κρίσιμο δεν είναι όπως επιχειρεί να παρουσιαστεί αν οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι σε θέση να επιβάλλουν αυτή την ευθυγράμμιση στην κρίση των δικαστών, αλλά η συνολική αυτή προσπάθεια που γίνεται με διάφορους τρόπους από τη μεριά του αστικού κράτους, όπως για παράδειγμα ήταν οι κατευθύνσεις που δίνονταν ήδη από τη Σχολή Δικαστών για την απόρριψη αιτήσεων δανειοληπτών στις υποθέσεις υπερχρεωμένων οικοκυριών, το εργαλείο της πιλωτικής δίκης που παίζει κατεξοχήν τέτοιο ρόλο στο όνομα της επιτάχυνσης. Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της δικαιοσύνης ως αρρωγού των επιχειρηματικών ομίλων, υπηρετεί βαθύτερες στοχεύσεις για τον ασφυκτικό έλεγχο της νομολογίας, σε όφελός τους μη τυχόν και ξεφύγει οποιαδήποτε προοδευτική προσέγγιση για τα συμφέροντα του λαού. Οι αλλαγές λοιπόν που έρχονται στον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων δεν μπορεί να εξετάζονται σαν να έρχονται σε κενό αέρα. Είναι ενταγμένες στους άξονες που χαράκτηχαν και υλοποιούνται βήμα-βήμα από την ίδια την έκθεση Πισαρίδη, που μεταξύ άλλων μιλάει για κλείσιμο και συγχώνευση δικαστηρίων της επαρχίας, για το στενότερο έλεγχο των δικαστών μέσω των διαδικασιών αξιολόγησης, την επέκταση του ωραρίου των δικαστικών υπαλλήλων. Αλλαγές που δεν αποσκοπούν φυσικά στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων στη δικαιοσύνη, αλλά στη μετατροπή του δικαστικού συστήματος σε πηγή εμπιστοσύνης για νέες επενδύσεις. Σε αυτό βέβαια δεν πρόκειται να συνενέσουμε, γι' αυτό και καταψηφίζουμε τον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων.